Γεια σας παιδιά, Εύαν Σκαρία εδώ. Και Γιώργος. Και σήμερα θα κάνουμε walkthrough του Ocarina of Time. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχω ξαναδοκιμάσει να το κάνω walkthrough, αλλά το παράτησα γιατί τα αρχεία καταστράφηκαν και νευρίασα και λέω εντάξει. Αλλά σήμερα αποφάσισα να το ξανακάνουμε. Εγώ έχουμε εμπειρίες φυσικά μεγάλη ιστορία με αυτό το παιχνίδι και το πόσο ξεκινήσαμε, και γι' αυτό είναι και ένας από τους λόγους που αποφασίσαμε να το κάνουμε walkthrough. Εσύ, Ευαγγελία, αν δεν κάνω λάθος, το ξεκίνησες με το Nintendo 64 version, έτσι? Ναι, από μικρό παιδί είχα Nintendo 64 και μαζί με το Mario 64 και το Zelda ήταν βασικά τα κύρια παιχνίδια που έπαιζα. Πώς έχουν τα παιδιά σήμερα το Minecraft, εγώ είχα το Zelda. Και γενικά ποτέ δεν το ξεκίναγα από την αρχή, απλά έπαιζα αυτό που είχε κάνει η μάνα μου, γιατί η μάνα μου έπαιζε. Και απλά έπαιζα και έκανα βόλτες, ας πούμε, μέσα στο παιχνίδι. Ποτέ δεν είχα καταλάβει την ιστορία, αλλά μετά από κάποια χρόνια ξανά έπαιξα το παιχνίδι από την αρχή και κατάλαβα για το τι παιχνιδάρα είναι. Εγώ με αυτό το παιχνίδι έχω την ιστορία, το παίξα όταν ήμουν 10 χρονών. Το είχε πάρει ο Βαγγέλης σαν δώρο, το θυμάμαι καν τι δώρο ήταν. Και φυσικά το λάθος το παιχνίδι ήταν το πρώτο μου Zelda. Η γνώμη μου για αυτό το παιχνίδι έχει χαλάσει, αλλά έχει βελτιωθεί ταυτόχρονα όσο έχουμε περάσει τα χρόνια. Δηλαδή είναι η τέλεια παιχνίδα που νομίζω δεν ήμουν μικρός, αλλά σέβομαι πολύ αυτό το παιχνίδι για τα πράγματα που είχε κάνει για την εποχή του. Και αυτή τη στιγμή, ναι, άμα δεν έχετε προσέξει, παίζουμε το Nintendo 64 version, για το λόγο ότι κυρίως είναι ο πιο εύκολος τρόπος να το κάνουμε record και είναι ο τρόπος που ξέρω ότι περισσότεροι θα το παίξουν αυτή την εποχή μας. Δηλαδή, άμα κάποιος δεν έχει 3DS, δεν νομίζω να θέλει απαραίτητα να πάρει ένα 3DS για να παίξει το μόνο ένα παιχνίδι, άμα δεν ενδιαφέρεται και για κάποια άλλα παιχνίδια. Εντάξει, 3DS υπάρχει λόγος να πάρει κάποιος, αλλά για να παίξει μόνο το Zelda δεν υπάρχει λόγος, μόνο να το παίξει και στο PC του και άνετα. Και είναι και πάρα πολύ καλή έκδοση ο emulator του PC, γιατί εννοείται ότι παιδιά το παίζουμε σε emulator, λόγω ότι έχει και καλύτερα γραφικά και λόγω ότι μπορούμε να κάνουμε και εύκολο recording. Αυτή τη στιγμή βέβαια στην οθόνη εννοείται ότι βλέπουμε το ότι παίζει με την ιστορία. Αυτά, στην ουσία, τώρα τι να πω. Φυσικά όποτε ερχόμαστε και βρίσκουμε differences μεταξύ του 3DS version και το N64, θα τα λέμε ότι αυτό είναι διαφορετικό σε αυτό το version. Και αυτό το walkthrough δεν θα είναι 100%, θα κάνουμε μόνο τα απόλυτα βασικά για να τερματίσουμε το παιχνίδι. Είχαμε μια μικρή διαφωνία για το τι θα κάνουμε σε αυτό το θέμα, αλλά στο τέλος θεωρήσαμε ότι είναι καλύτερο απλά να κάνουμε τα απόλυτα απαραίτητα για να τερματίσουμε το παιχνίδι. Ναι, βασικά, άμα κάνουμε κάποιο επεισόδιο το οποίο δεν είναι, ας πούμε, σημαντικό για την ιστορία, για παράδειγμα, δεν είναι spoiler, αλλά για παράδειγμα μπορείς να πάρεις κάποια μπουκάλια τα οποία για να μην τα πάρεις δεν χρειάζεται. Θα πούμε στην αρχή του βίντεο ότι σε αυτό το βίντεο θα πάρουμε κάποια μπουκάλια και άμα θέλετε μην το δείτε. Αλλά εμείς θα επικεντρωθούμε στην ιστορία, η οποία είναι σημαντική. Είναι αυτό το οποίο έχει κάνει κυρίως αυτό το παιχνίδι. Αλλά γενικά το παιχνίδι δεν έχει κάποιο side story. Στην ουσία κάποιες μικροαποστολές είναι και να αναβαθμίσεις τα όπλα σου. Και η αναβάθμιση δεν είναι, ας πούμε, το κάνεις καλύτερο. Απλά έχεις, για παράδειγμα, περισσότερες βόμβες, ας πούμε. Και δεν θα έλεγα ότι τα καλύτερα κομμάτια του παιχνιδιού είναι στα sidequests, γιατί να πάρεις κάποια συγκεκριμένα collectible σε κρατάει όχι βαρετό, ενοχλητικό στο τέλος, γιατί θα τα αναφέρουμε αυτά όταν φτάσουμε σε collectibles που λέμε. Πάντως είναι ένα παιχνίδι που μέχρι και εγώ που μ' αρέσει να κάνω 100% τα παιχνίδια δεν θα το πρότεινα σε πολλούς να το κάνετε 100% εκτός αν πραγματικά το αγαπάτε το παιχνίδι. Βασικά, εγώ πιστεύω ακόμα και αν αγαπάς το παιχνίδι, δεν υπάρχει λόγος γιατί δεν χάνεις κάτι. Στην ουσία, αυτό που παίρνεις άμα το κάνεις 100% είναι μια καρδούλα, η οποία θα τη δείτε και σε λίγο, είναι πάνω αριστερά στην οθόνη. Αυτό παίρνεις, είναι μια καρδούλα. Δεν χάνεις τίποτα, ούτε σε ιστορία, ούτε σε τίποτα. Να, αυτές τις καρδούλες που βλέπετε πάνω αριστερά, άμα το κάνεις 100%, στην ουσία έχεις όλες τις καρδούλες. Δεν χάνεις κάτι. Δεν είναι μόνο αυτό το collector, που υπάρχουν και κάποια άλλα που σου δίνουν μικρά rewards. Που ναι, δεν θα τα μαζέψουμε όλα, θα μαζέψουμε λίγα για να πάρουμε κάποια συγκεκριμένα rewards που θέλουμε να πάρουμε. Δεν θα τα μαζέψουμε όλα γιατί θα πούμε τι θα πάρετε και καλά να τα μαζέψετε όλα, αλλά δεν νομίζω να σας ενδιαφέρει πολλούς. Εδώ πέρα ξεκινάμε την ιστορία. Αυτή
είναι η Σάρια, κολλητή του Link από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ο Link καταρχήν, επειδή σκυπάρα με λίγο το intro, είναι το μοναδικό παιδί στο κοκκίνι φόρες που δεν έχει νεράιδα. Και επειδή μόλι τώρα πήρε νεράιδα, είναι κάπω. Έχει ψηλοτρελαθεί το δάσο, να το πούμε έτσι. Ναι, στην ουσία υπάρχουν κάποια προβλήματα στο δάσο και θα προσπαθήσει ο Link να τα λύσει. Καταρχήν η μάνα του έχει πει να πάει στο Βιεντέκουτι με αυτό το μεγάλο δέντρο που βλέπαμε να μιλάει η Νεράιδα. Ναι, η Νεράιδα λέγεται να φυσικά. Και αυτό που μοιάζει με τον Πίτερ Παν είναι ο Λίνκ. Δεν νομίζω να το ξέρετε πολύ αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή πάμε για να πάρουμε το σπαθί. Καταρχήν θέλω να μιλήσουμε και για το Legacy αυτού του παιχνιδιού, αλλά θα το πούμε πιο μετά γιατί αυτό το παιχνίδι. Έκανε πολλά πράγματα για τα games γενικά που άμα δεν είχαν αυτό το παιχνίδι. Βαγγέλη, δεν πάω από εκεί. Εσύ. Άμα δεν είχαμε αυτό το παιχνίδι, θα είχαμε πολλά πράγματα που τα θεωρούμε δεδομένα πλέον για τα βίντεο παιχνίδια. Και είναι ένα παιχνίδι που είναι ουσιαστικά για να το σέβεσαι. Είναι ένα παιχνίδι αρχή για πολλά πράγματα. Έκανε πολλά πράγματα για πρώτη φορά. Έχει πρώτα απ' όλα, είναι από τα πρώτα, ας πούμε, adventure παιχνίδια 3D. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο στην κονσόλα εκείνη την εποχή. Αυτή η κονσόλα, να πούμε πρώτα απ' όλα, ότι ανταγωνιζόταν το PS1, έτσι. Αυτό που λέμε ότι δεν είναι και από τα πρώτα adventure 3D. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα ήταν τα 3D παιχνίδια χωρίς Ocarina. Δηλαδή και αυτό που είδαμε και καλά την άβλη να πετάει στο κοκκίνι φόρες. Ok, τώρα είμαστε σε φάση βλέπουμε κάτι σκατά textures να πετάνε. Αλλά σκεφτείτε και τα παιδιά εκείνης της εποχής, το οποίο δεν έβλεπαν τίποτα άλλο από τούτη, να βλέπουν ξαφνικά ένα τεράστιο χώρο να κάνει ένα τεράστιο, να κάνει ένα showcase και να είναι σε φάση ok, αυτό είναι το μέλλον των βίντεο παιχνιδιών, τα 3D. Φανταστείτε παιδιά ότι παλιά παίζανε το 2D Super Mario, έτσι. Και ξαφνικά λένε παίχτε αυτό το Zelda, παίχτε το Mario 64, το οποίο ξαφνικά ο κόσμος λέει αυτό τι είναι, αυτό πραγματικά ήταν μια εξέλιξη σε σχέση με σήμερα που βλέπεις διαφορές PS3 με PS2 και οι διαφορές είναι μικρές, δεν είναι διαφορά 2D με 3D. Τότε πραγματικά η διαφορά ήταν τεράστια. Έβλεπες κάτι και λες αυτό είναι πραγματικά καινούργια γενιά. Σήμερα μπορεί και κάποιο παιχνίδι, για παράδειγμα, PlayStation 4 με PlayStation 3, να μην καταλάβεις διαφορά άμα δεν έχεις κάποιο βίντεο να τα συγκρίνει δίπλα-δίπλα. Τώρα να πούμε, παιδιά, ότι προσπαθούμε να πάρουμε κάποια λεφτά για να αγοράσουμε ασπίδα. Όχι, για να αγοράσουμε το σπάθι, λάθος. Ασπίδα, ναι, τα έχω παίξει. Τώρα ψάχνω τα λεφτά. Ναι, δεν πολύ λειτουργεί το μυαλό μου, αλλά εντάξει. Πού να πάω. Πήγαινε σε ένα σπίτι από την άλλη μεριά. Που έχει κάτι chest, έχει μέσα 7, ναι, μπράβο, ναι. Έχει μέσα 7 ακριβώς rupees. Εδώ, και ναι, και πίσω από εκείνο το σπίτι υπάρχουν και 5 rupees. Ναι, και μετά πάμε. Ναι, σχεδόν πήραμε τα λεφτά και μετά πάμε να δούμε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο εδώ πέρα. Λοιπόν, καταρχήν δεν πιστεύω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για το Legacy του παιχνιδιού χωρίς να μιλήσουμε για το Link to the Past, που είναι ένα παιχνίδι που μέχρι και σήμερα το αγαπάνε πάρα πολύ κριτικοί και το θεωρούν από τα καλύτερα Zelda. Αν όχι το καλύτερο, βασικά πολύ το θεωρούν το καλύτερο του Zelda. Και πρέπει να. Και πολύ το είναι πολλοί που το συγκρίνουν αυτό το παιχνίδι με το Link to the Past. Και η άποψή μου γι' αυτό είναι σε φάση ότι σκεφτείτε πόσα παιχνίδια δεν κατάφεραν να κάνουν να πάνε καλά να πάνε από 2D σε 3D και να το κάνουν καλά. Για παράδειγμα, κάποιες σειρές σαν τον Sonic μέχρι και σήμερα δεν μπορούν να πάνε καλά σε 3D, ενώ σε 2D είναι ακόμα αγοράζουν παιχνίδια. Μόλις τώρα, παιδιά, πήραμε την ασπίδα και τώρα. Μισό λεπτό. Στην ουσία είναι ένας τυπάς που σου λέει για να περάσεις χρειάζεσαι σπαθή και ασπίδα. Δεν πήγαμε να το μιλήσουμε αυτού γιατί προσπαθούμε να γίνουν τόσο πιο μικρά τα βίντεο για να μην βαριέστε κιόλας. Συγκεκριμένα εκεί πέρα πρέπει να πάμε, που είναι αυτός εδώ πέρα, και να περάσουμε. Βέβαια, αρχικά πρέπει να βάλω την ασπίδα. Μάει το όνομά του καταρχήν και. Βασικά, άμα έχετε συνηθίσει να βλέπετε speedrun σε αυτό το παιχνίδι, πρέπει να κριντζάρετε αυτή τη στιγμή για τον απλό λόγο ότι πάμε και πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, είμαστε περισσότερο casual σε αυτό το παιχνίδι. Δεν είμαστε.
Εγώ προσωπικά βλέπω υπερβολικά πολλά speedruns και θα μιλήσουμε για τα. Και άμα είναι να μιλήσουμε για κάποιο glitch, θα μιλήσουμε όταν μπορούμε να το κάνουμε. Αν και δεν θα μιλήσουμε για πολλά. Δηλαδή αυτό ήταν ένα παιχνίδι που και κάποιο. Ήταν ένα playthrough που αν και κάποιο δεν έχει παίξει το παιχνίδι ποτέ στη ζωή του θα μπορεί να το ακολουθήσει. Δεν θα κάνουμε τίποτα τρελά πράγματα. Βασικά μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά δεν θα τα κάνουμε γιατί θα σκυπάρει πολύ σημαντικά πράγματα στην ιστορία. Και γι' αυτό το λόγο είπαμε να αποφύγουμε κάποια glitches και κάποια hacks. Αυτό κυρίως, ναι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι πήρε ξύλο από τα καλύτερα όπλα για την παιδική μας ηλικία. Άμα όσοι έχετε μεγαλώσει και βγαίνατε έξω και δεν παίζατε Fortnite, τέλος πάντων. Και Pokemon Go. Τώρα προχωράμε με την ιστορία και ήρθαμε στο Great Deku Tree. Ουσιαστικά το Great Deku Tree είναι ο προστάτης αυτού του χωριού. Και ουσιαστικά λέει ότι... μιλάει σε αρχαία αγγλικά. Αρχαία. Σε fancy αγγλικά, πώς θα το πω. Στην ουσία αυτό το μέρος, δεν ξέρω, θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει και σαν νεραίδο χωριό. Νεραίδο χωριό, εξηγείται νομίζω μέχρι τώρα το έχουν εξηγήσει ότι τα παιδιά στο Κοκκύρι Φόρεστ δεν μεγαλώνουν ποτέ. Που άμα έχετε δει το box art αυτού του παιχνιδιού θα γελάτε αυτή τη στιγμή και ναι, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αλλά ναι, ουσιαστικά λέει ότι κάτι έχει πάθει, κάποιο κακό του έχει κάποια κακή δύναμη του έχει κάνει κακό και θέλει να τον σώσουμε. Και τώρα ουσιαστικά αυτό ήταν το τεστ μας γιατί ο κόσμος χρειάζεται τον Link για κάτι. Δεν μας έχει εξηγήσει αυτή τώρα. Και είναι ώρα να μπούμε στο Royal Temple. Που είμαστε πόσο, 15 λεπτά μέσα στο recording και μπαίνουμε ήδη στο πρώτο dungeon. Που για πολλά Zelda games θα ξέρετε ότι αυτό δεν είναι πολλές φορές όπως γίνεται. Για παράδειγμα, δεν θέλω να αναφέρω και πολλά παιχνίδια Zelda, αλλά το Twilight Princess και Skyward Sword για παράδειγμα παίρνεις πόσο, πάνω από μία ώρα για να μπεις στο πρώτο σου dungeon, ενώ τώρα σε πετάνε κατευθείαν μέσα, που είναι για το Ocarina of Time λατρεύω και πραγματικά δεν ξέρω γιατί το έχουν αποτύχει τόσες φορές μετά από αυτό το παιχνίδι. Γενικά, ενώ έχει κάποια σημεία τα οποία είναι εντελώς ηλίθια, δηλαδή όταν φτάσουμε σε αυτά τα σημεία θα σου το πούμε, δηλαδή είναι κάποια σημεία τα οποία πρέπει να κάνεις κάτι το οποίο δεν σου το εξηγεί καλά το παιχνίδι. Αλλά γενικά το παιχνίδι, αν ξέρεις αυτά τα σημεία, έχει πολύ ωραίο ρυθμό. Ουσιαστικά, ναι, έχει καταπληκτικό ρυθμό και τώρα να μιλήσουμε λίγο για το πρώτο dungeon. Είναι το Great Deku Tree. Καταρχήν, είδαμε το τι πρέπει να κάνουμε μόλις μπήκαμε στο Great Deku Tree. Ότι πρέπει να σπάσουμε ένα μισθό αράχνης που υπάρχει εκεί πέρα. Αυτός, τώρα το μεταξύ, μας βλέπουμε γιατί που είναι χτίσει μια σπίδα, ότι μπορεί να... κάποια projectile να στείλει πίσω και να κάνει damage και εδώ πέρα αυτοί μας δίνουν πληροφορίες. Τέλος πάντων, όπως έλεγα, το πρώτο dungeon είναι ότι μας δείχνει ένα ανιστό αράχνης που θα πρέπει να τον σπάσουμε κατά κάποιο τρόπο. Άμα πηδάγαμε από τον πρώτο όροφο, θα βλέπαμε ότι μας πάει πάνω κάτω ουσιαστικά, αλλά δεν σπάει. Και που μας κάνει κατευθείαν να καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να πας σε ένα παραπάνω επίπεδο. Βασικά σπάει σα-ίσα, δηλαδή βλέπεις ότι θέλει λίγο ακόμη για να σπάσει και λες, ίσως πρέπει να πάω λίγο πιο ψηλά για να το σπάσω. Που είναι πανέξυπνο, δηλαδή από το να πεταχτεί κάποιο tutorial χαρακτήρα και να σου πει ότι μήπως πρέπει να πας πιο πάνω για να σπάσεις τον ιστό αράχνη, σε αφήνει το παιχνίδι να το καταλάβεις με τα μικρά στοιχεία που σου δίνει. Που δεν ξέρω, για μένα είναι πολύ καλό σε βάση gameplay. Τώρα παιδιά, αυτή τη στιγμή παίρνουμε τη σφεντόνα. Είναι ένα βασικά από τα πιο σημαντικά πράγματα. Και εννοείται η χρησιμότητα είναι αυτή που καταλαβαίνετε. Μπορείς να σκοτώσεις κάτι το οποίο είναι μακριά και δεν μπορείς να το σκοτώσεις με το σπαθί σου. Πίσω για το dungeon, θεωρώ ότι είναι πανέξυπνη. Το θεωρώ πανέξυπνη ιδέα ότι το πρώτο 3D dungeon στο παιχνίδι μας κάνει να σκεφτόμαστε και καλά σε από πάνω διάσταση. Για παράδειγμα, τώρα που είμαστε στο τρίτο dimension, θα μπορείς να πες, δεν θα κοιτάς και καλά, το dungeon δεν θα είναι μια ευθεία όπως είναι σε περασμένα Zelda games και θα έχει πάνω ρόφους και τα λοιπά. Και είναι πανέξυπνη ιδέα το πρώτο dungeon να είναι τόσο όρθιο ώστε να σου δείξει και τα 3D mechanics, ξέρω πώς λειτουργούν τα πάντα. Να πω βασικά κάτι σημαντικό, στο σημείο που πήγα πριν, κανονικά έπρεπε να πετύχουμε τη σφεντόνα μια σκάλα για να πέσει. Αλλά λόγω ότι αυτό το πράγμα το οποίο έπεσε όταν πήγα πάνω που δεν το πάτησα στην αρχή, δεν χρειάζεται να κατεβάσω τη σκάλα.
Αυτό σημαίνει ότι άμα το βλέπατε αυτό το βίντεο για walkthrough, να ξέρετε ότι πρέπει να πείτε τη βέβαια με τη σφεντόνα τη σκάλα. Σε περίπτωση που πατήσατε το. Πώς να το πούμε. Το... Μια πλάκα ουσιαστικά. Ναι, την πλατφόρμα. Την πλατφόρμα. Από αυτό θέλω. Ναι. Αυτό είναι εντεκτικό. Έτσι, ένα item που δεν χρησιμοποιείται πολύ από casual spectrum. Άχρηστο, άχρηστο. Δεν είναι ακριβώς άχρηστο γιατί ασχέτω αν εμείς δεν θα το χρησιμοποιήσουμε πολύ. Είναι αρκετά σημαντικό για κάποια fights που όλοι τα θεωρούν δύσκολα. Αυτή τη στιγμή παίζει ο Βαγγέλης στο παιχνίδι. Κάποιες φορές θα πάρω και εγώ το χειρισμό για να δείξω κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, εσύ Βαγγέλη, πού είσαι πιο μεγάλο να παίζει αυτό το παιχνίδι? Τώρα βασικά δεν μπορώ να πω και σπόλες. Δηλαδή δεν θέλω να πω τι γίνεται στη συνέχεια. Δηλαδή πες σου, είσαι πιο άνετος να παίζεις στην αρχή, τη μέση ή το τέλος του παιχνιδιού? Την αρχή και τη μέση. Προς το τέλος με δυσκολεύει, είναι αλήθεια. Δεν χρειάζεται να κάνει jump, αλλά απλά βάζει και 60 points και αυτό ήταν MLG play, φυσικά. Καλά, παιδιά, αυτό ήταν τρελή κολοφαρδία. Ούτε. Αυτό τώρα το ανακάλυψα εγώ, δεν το ήξερα κανένα αυτό. Εννοείται, ανακαλύπτουμε σπίτι μα. Παίξω όσο είμαστε στο παιχνίδι. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι ένα τέρας. Δεν έχουμε μιλήσει για τέρατα πολύ αυτού του dungeon, αλλά έγινε σε αράχνες με το κρανίο ουσιαστικά λέγονται σκότσλας. Και αυτά εδώ πέρα λέγονται gold σκότσλας και είναι ουσιαστικά το main collectible αυτού του παιχνιδιού. Που υπάρχουν 100 και είναι μαζεμένα σε όλο τον κόσμο και μπορεί να λες ότι okay, υπάρχουν δύο σε αυτό το δωμάτιο και δηλαδή είναι ακόμα το πρώτο dungeon, αλλά πιστεύω δεν θα είναι και τόσο δύσκολο να το βρει. Ναι, βασικά ήταν δικιά μου απόφαση να μην τις βρούμε όλες τις σκατλούλες, εγώ μικρός έλεγα σκατούλες. Αλλά γενικά παιδιά πιστεύω ότι ρίχνουν το ρυθμό, δηλαδή ακόμα και αυτά τώρα που τα πήρα μόνο και μόνο γιατί σου δίνει κάτι άμα μαζέψεις τις πρώτες 10. Ωπα, δεν και έκανα. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε οπωσδήποτε τις πρώτες 10 για να πάρουμε κάτι το οποίο μπορεί να το δούμε και στα τρία επόμενα, στο τρίτο επεισόδιο, λογικά. Και αυτό. Ουσιαστικά, άμα θέλετε να πάρετε, να μαζέψετε τα σκόλτουλα για να πάρετε το βραβείο ουσιαστικά που σας περιμένει. Και αν δεν θέλετε να κάνετε 100% του παιχνιδιού, μαζεύετε μέχρι 50. Όλα τα καλά πράγματα που μπορείτε να πάρετε από τα σκόλτουλα είναι μέχρι τα 50. Τα άλλα 50 είναι απλά για να λες ότι έχω κάνει 100% του παιχνιδιού. Θα σας πούμε ποιο είναι το τέτοιο, αλλά όχι ακόμα. Ας πάμε πρώτα εκεί πέρα που μπορούμε να μαζέψουμε. Καλά, δεν είναι και κάτι τρομερό, αλλά εντάξει, είναι κάτι πολύ απλό. Δεν είναι κάτι super wow. Αυτό να το θυμόμαστε, 2-3-1. Σωστά, αυτό είναι ίδιο πάντα. Αυτό είναι πάντα ίδιο. 23 is number 1. Αλλά φυσικά πρέπει να το διαβάσεις το text, γιατί εκτός άμα κάνεις κάποιο glitch, δεν υπάρχει τρόπος να ανοίξεις αυτό το δωμάτιο χωρίς να διαβάσεις αυτό που λέει. Εγώ προσωπικά, όταν ήμουν μικρός, το δωμάτιο το άνοιγα και χωρίς να το ξέρω. Απλά χάλαγα περίπου μια ώρα στο να προσπαθώ να βρω αυτό το κωδικό. Το τι είναι αυτός ο κωδικός θα σας δείξουμε σε λίγο. Τώρα εδώ πέρα μας λέει Ναύβη ότι μπορούμε να κρατώντας το αλφα να πούμε κάτω από το νερό και ουσιαστικά να κολυμπήσουμε. Σε αντίθεση με περασμένα Zelda games, όχι πως χρειάζεται κάποιο αντικείμενο για να κολυμπήσει. Μπορεί απλά να πατήσει αλφα και να κάνει dive κάτω από το νερό. Μπορεί να κολυμπήσει στην επιφάνεια του νερού, αλλά το από κάτω είναι κλειδωμένος μόνος να πηγαίνει κάτω και ελάχιστα αριστερά-δεξιά. Τα swimming controls δεν είναι τα καλύτερα του παιχνιδιού, αλλά δουλεύουν. Εδώ πέρα πάλι παίζουμε με το τρίτο dimension και χρησιμοποιώντας ένα μια πλατφόρμα για να κατεβάσουμε το νερό και να είμαστε ίσα κάτω από κάτι που θα σκότωνε το Link. Στην ουσία, παιδιά, αυτό εδώ πέρα το ξύλο με τα αγκάθια, άμα δεν χαμήλωνε στο νερό, θα σε χτύπαγε και δεν μπορούσε να περάσει. Γι' αυτό το λόγο χτυπήσαμε και το κουμπί, ας πούμε. Εδώ πέρα η Ναύη μας λέει για το επόμενο gameplay mechanic που είναι το να σπρώχνεις blocks. Και άμα θέλουν να περάσουν τα text λίγο πιο γρήγορα, θα αρχίσουμε να βλέπουμε από τα προβλήματα που έχει το Ocarina of Time. Όπως το γεγονός ότι. Για σπρώξε λίγο το block, Βαγγέλη. Κοιτάξτε πόσο αργά το σπρώχνεις. Δεν είναι spoiler να σας πω το γεγονός ότι θα σπρώχνετε πολλά blocks σε όλο το adventure και η ταχύτητα, το πόσο γρήγορα το κάνεις, δεν αυξάνεται. Είναι... Καλά το παράκανες. Το παράκανες, εντάξει, δεν είναι τόσο πολλά. Είναι αρκετά πολλά που να... Όχι! Δεν έχω ξυλό.
Έχει ξύλο. Ναι, δεν έχει ξύλο. Α, υπάρχει, νομίζω ότι υπάρχουν κάτι ντέκου τέτοια που μπορεί να ξέρω στην άκρη του δωματίου. Ναι, ναι, δεν έχει. Ναι, άμα δεν έχει ξύλα, υπάρχει ένα grind spot για να πάρει ξύλα. Στη ζωή μου δεν έχει ξύλο. Έχουν σκεφτεί πολλά πράγματα αυτοί εδώ το παιχνίδι. Δηλαδή είναι το πρώτο dungeon. Άμα αφήσει μια κακή αντίδραση στου παίκτε, μπορεί να. Μπορεί το υπόλοιπο παιχνίδι να το βλέπουν σε αρνητικό. Τώρα πρέπει να πάρεις αυτό το μισθό και να καθίσεις όπως μας έδειξε το περασμένο tutorial ότι μπορείς να κάνεις τους ιστούς. Και από πάνω πέφτουν τώρα κάτι αυγά που έχουν κάτι αράχνες που θα επιτεθούν το link. Μπορείς να δεις τις σκιές τους, άρα είναι έτσι να δεις ότι μπορείς να σου δείχνει ουσιαστικά να μάθεις να κοιτάς πάνω για πράγματα και ότι οι σκιές μπορεί να σημαίνουν κάτι. Αυτά τα ραχνάκια είναι, θα καταλάβετε από πού προέρχονται σε λίγο. Δεν τίποτα, σχεδόν τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτό το παιχνίδι. Σχεδόν έχουμε φτάσει στο τελικό boss όπου να είναι. Και γενικά θα προσπαθήσουμε κάθε επεισόδιο να είναι κάποιο σημαντικό γεγονός. Για παράδειγμα, σε αυτό το επεισόδιο θα είναι αυτό το τέμπλο. Το επόμενο θα είναι κάποιο άλλο σημαντικό γεγονός που θα δείτε. Δεν θέλουμε να πούμε. Τώρα εδώ πέρα μπορούμε να πάρουμε τη φωτιά και να κάψουμε αυτό τον ιστό, αφού δεν υπάρχει από κάποια πλατφόρμα να δείξει. Εδώ πέρα είναι κάτι σαν fun fact. Μπορείς να το κάνεις swing έτσι όπως το έκανε ο Βαγγέλης, δηλαδή να βαρέσεις τον ιστό. Ή μπορείς να κάνεις crouch κάτω και να καεί μόνο του, ή μπορείς να κάνεις κολοτούμπα και να το κάψεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι και όταν το έκαναν port στο 3DS, αφαίρεσαν κάποιους τρόπους μέχρι που παραπονέθηκαν κάποιοι από το development staff και τους έβαλαν πίσω, γιατί όταν κάνουν το 3DS port θέλουν να κάνουν το παιχνίδι όσο πιο faithful είναι στο 64 version, αλλά ταυτόχρονα αυξάνοντας πράγματα για το καλύτερο. Βασικά πες τι κάναμε εδώ πέρα, πες μία τι κάναμε εδώ. Εδώ πέρα ήταν αυτός ο κωδίκος που μας είπε το Deku Scrap πριν, ότι 23 is number 1, το 23 είναι νούμερο 1 και ουσιαστικά αυτό είναι σε βάση να βαρέσεις το 2, το 3 και μετά το 1. Και τώρα μας λέει αυτός ότι πώς να νικήσουμε την βασίλισσά του στην κόμμα. Είναι βασίλισσα μέσα στο δέντρο. Καταρχήν, γιατί το δέντρο έχει ολόκληρες πόρτες μέσα του? Ναι, τι να πω, μάλλον θα είναι από το IKEA, είναι ξύλινες. Ναι, είναι το Deku Tree είναι το IKEA, δηλαδή καλώς ήρθατε στο νούμερο ένα κανάλι για Ocarina of Time plot και θεωρίες. Εννοείται, μπορούμε να πούμε πολλές θεωρίες, για παράδειγμα, να πούμε. Από πολλά άλλα αφήστε το καλύτερο. Γιατί η μύθη του Link είναι τετράγωνη? Τέλος πάντων. Εδώ πέρα ο Βαγγέλης κοίταξε κατευθείαν πάνω, αλλά το boss fight δεν θα ξεκινήσει μέχρι να κοιτάξει πάνω, που σε αναγκάζει να μάθεις και καλά ότι θα πρέπει να κοιτάς πέρα από το περιβάλλον σου, γιατί δεν θα είναι όλα στα οθόνη ταυτόχρονα όπως είναι σαν τέτοια παιχνίδια. Και εδώ πέρα φτάνει το αυτοματικό, σύγκομα. Το τελευταίο θα πρέπει να τη κάνει να με τι πετώ, να τη πετύχει μία φορά το μάτι και μετά να τη βάλει μέχρι να πεθάνει. Καλύτερα να βαγγέλει να την κάνει target τώρα. Λοιπόν, άμα δεν την κάνετε target τώρα, θα μπορούσατε να την κάνετε το target και να την πετύχετε με τη φεντόνα χωρίς να χρειάζεται να κάνετε να τη στοχεύσετε. Τώρα επειδή δεν την έκανε target ο Βαγγέλης, θα πρέπει να την βρει και να τη στοχεύσει. Που ό,τι φαίνεται έχει δυσκολίες. Βασικά, παιδιά, είμαι βλάκας και δεν έχω ρυθμίσει καλά το χειριστήριο. Και κρατάω την άλλη. Γι' αυτό το λέω καμιά φορά. Θέλω να κάνω κολοτούμπες και βαράω για κάποιο λόγο. Είναι γιατί πρέπει να το ρυθμίσει καλύτερα. Αλλά δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει, αφού είμαστε πρώτοι εμείς, εντάξει. Τον άποδα την κύρα μας βάλεις και το καλά σου. Τόσο αφού είναι όλοι. Δηλαδή αυτή είναι η ίδια εχθρή που είδαμε και πριν. Ναι, είναι οι αρχούνες. Αυτές οι αρχούνες δηλαδή τις έκανε γκόμα. Δεν είδαμε τα animation που ήταν, δεν είδαμε πάνω στο οθόνη γκόμα, αλλά τις έβγαλα από εκεί. Ουσιαστικά. Ναι, τώρα σου σε παιδιά, όταν είναι κόκκινο μάτι πρέπει να την πετύχουμε στον τόνα και μετά να την χτυπήσουμε το σπαθί. Νομίζω άλλη μια φορά θέλει και την ξεσύρση. Αυτό μπορείς να το κάνεις και με μια φορά, μα είσαι αρκετά καλός, αλλά ναι. Ούτε εγώ μπορώ να το πετύχω. Αυτό που παίζω το παιχνίδι πολύ περισσότερο, νομίζω το βαδίλω. Βασικά, δεν είναι δύσκολο να το κάνεις, απλά τώρα στην ουσία πρέπει να κάνεις συνέχεια κυκλικές κινήσεις. Πέρα επειδή ήταν πάνω και ήταν κόκκινο το μάτι, δεν χρειάζεται και τέταρτη φορά. Δεν χρειάζεται και τέταρτη. Εντάξει, αυτό ήταν. Τώρα, όταν νικάς κάθε αρχηγό,
εντάξει, δεν είναι κάποιο spoiler, σου δίνει μια καρδιά και από 3 τώρα θα πάμε 4. Αυτό είναι σε κάθε Zelda που ξέρω. Βασικά, στο τελευταίο ήταν στο Μπαθιδά. Ναι, ήταν μέχρι και στο τελευταίο Zelda. Ναι, αυτό είναι κανόνα παιχνίδι, α πούμε. Σου δίνει μια καρδιά με αγάπη. Ναι, τώρα δεν ξέρω τι καρδιά έχει αυτή η αράχνη, αλλά εντάξει. Δεν ξέρω πώς είναι συμβατή με το Link. Μόνο το παιχνίδι ξέρει. Έλα μωρέ λεπτομέρειες. Λοιπόν, τώρα αυτό το πράγμα θα μας πάει πάλι στο δέντρο να μας πει παραπάνω πράγματα. Ουσιαστικά το δέντρο τώρα θα μας εξηγήσει ολόκληρη την ιστορία. Λέμε να κόψουμε το βίντεο μετά. Βασικά, να μας πει την ιστορία και κόβουμε το βίντεο. Και θα δείτε το επόμενο βίντεο λογικά μετά από 2 μέρες. Αυτά τώρα που θα μας πει είναι αρκετά σημαντικά. Στην ουσία αναλύει το plot. Βέβαια, κάθε φορά θα μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Τώρα θα μάθουμε τα αρχικά πράγματα. Τώρα δεν ξέρω. Όταν θα παίξει το κλιπάκι, δεν θα πολύ μιλάμε για να μπορέσετε να διαβάσετε κιόλας το τι λέει. Να βασικά τώρα παίζει. Ή βασικά μπορούμε κιόλας να τα εξηγούμε κιόλας, να τα εξηγήσεις εσύ καλύτερα το τι δείχνει. Ουσιαστικά λέει ότι άσχετα άμα έσωσα από αυτήν την αράχνη και την έβγαλες από μέσα μου, ακόμα θα πεθάνω, και τώρα το εξηγεί ουσιαστικά για έναν κακό άνθρωπο που ήρθε από την έρημο και καβαλάει ένα μαύρο άλογο μέσα στις φλόγες, αλλά τότε ξέρετε ότι είναι πολύ κακός. Λέει ότι προσπαθεί να βρει το Sacred Realm που ενώνει ολόκληρο το Hyrule. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό, αλλά από ό,τι μας έχει πει το Deputy, κρύβει μέσα του το Triforce. Πριν ξεκίνησε ο χρόνος, υπήρχαν κάποια ψυχές, μπορούμε να το πούμε έτσι. Τρεις χρυσές θεές, τις λέμε. Σου είχε κάθε θεά. Είχε κάποια συγκεκριμένη δύναμη. Το Din τι σημαίνει λοιπόν? Όχι, Din είναι. Είναι τα ονόματά τους. Η Din, η Neiru και η Faror. Faror. Δεν ξέρω. Ούτε σήμερα ξέρω πώς να τη λέω αυτή. Και πώς να ξέρουμε, αφού δεν υπάρχει κάποιος. Δεν μας έχει πει κάποιος. Δηλαδή ο καθένας διαβάζει όπως θέλει. Καλά, σίγουρα σε κάποιον ή κάποιο τρίχο ή κάτι τέτοιο θα έχουν πει την προφορά. Θα ήθελα να ψάξουν το βίντεο φούτα για να βρούμε πώς προφέρεται μια θέα. Μα δεν είναι. Μπορεί κάποιος, ο ένας να το λέει αλλιώς και ο άλλος να το λέει αλλιώς. Μέσα από την Nintendo, έτσι. Πόσες φορές έχει γίνει αυτό. Τώρα δεν θυμάμαι, ήταν κάτι πρόσφατο. Τώρα δεν θυμάμαι, αλλά γενικά πολλές φορές υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ακόμα και μέσα στην εταιρεία. Εδώ μας λέει ότι πίνει με τα προβλήματα της χέρια έφταξε ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτή ήταν η Neiru, ναι. Έδωσε την γνώση της στην γη και έφταξε ουσιαστικά τον αιώνα και τον ήλιο, οπότε κατάλαβα. Και η Faror έδωσε ζωή σε ολόκληρο τον πλανήτη. Καλά, με λίγα λόγια, αν υπολογούμε, στην ουσία είναι 3 πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να συνεργάζονται μαζί τους. Γιατί άμα τα χωρίσεις θα υπάρχει πρόβλημα. Ξέρεις, κάνει ένας μύθος για το πώς δημιουργήθηκε το Faror και λένε ότι αυτές οι θέσεις πίσω άφησαν ένα. Έφυγαν καταρχήν για τους παραδείσους, λένε, και άφησαν 3 χρυσά τρίγωνα που όταν τα ενώνονται μαζί λέγονται Triforce. Το ξέραμε το Triforce πριν το έκανε αυτό, έτσι. Το Triforce, ναι, ήταν από το πρώτο Zelda. Και δεν είναι spoiler να σου πούμε, γιατί ξέρουμε ήδη και τα ονόματά τους. Το ένα είναι το Triforce της δύναμης, το άλλο της Wisdom, εξυπνάδας, μπορούμε να το πούμε. Της σοφίας, ναι. Της σοφίας μπορούμε να το πούμε. Και το άλλο είναι της Courage, δηλαδή το... Λίγο μετάφραση, Βαγγέλη. Του κουράγιου, της... Και εγώ δεν μπορώ να το πω. Είναι κάποιες λέξεις που ξέρεις τι σημαίνει στο μυαλό σου, αλλά δεν μπορείς να τις πεις στα αγγλικά. Κουράγιο θα το έλεγα. Ή ξέρω εγώ. Πίστη. Δεν ξέρω πώς να το πω. Όχι, πάλι το πίστη. Πραγματικά δεν το έχω. Είναι σε βάση να ξέρεις μια λέξη στα αγγλικά, αλλά δεν μπορείς να την πεις στα ελληνικά. Δεν ξέρω σε ποιους τυχαίνει, αλλά πίσω τυχαίνει λίγο σε όλους μας. Ναι, τώρα κι εγώ έχω πάθει. Προσπαθώ να σκεφτώ λέξη. Τέλος πάντων. Εσείς ξέρετε καλύτερα. Πείτε μας στα σχόλια τι σημαίνει αυτό. Και κάντε like και πατήστε το κουμπί. Όχι, εντάξει. Όχι, εντάξει, παιδιά. Αυτά είναι ρεζιλίου. Εντάξει. Βέβαια, ένα like θα το ήθελα, παιδιά. Εντάξει. Σας παρακαλώ, like. Λοιπόν, τώρα όπως και μας είπε, θα πάρουμε αυτή την πέτρα. Είναι πολύ σημαντική. Στην ουσία, αυτή αντιπροσωπεί τις θεές.
δεν είναι ακριβώς θετικό όπου είναι. Νομίζω ότι εγώ το βλέπω πάντα σαν ένα σταυρό που άφηναν πίσω για... που κρατάνε δύναμη ουσιαστικά. Αν και δεν εμφανίζονται ποτέ ξανά σε ολόκληρη τη σειρά, άρα είναι ένα collectible MacGuffin που πρέπει να πάρει για να συνεχίσει την ιστορία. Δηλαδή, παιδιά, κοιτάξτε το πώς είναι το χρυσό και. Πώς θα το πω, Emerald, πώς θα το πω. Ναι, αυτά, μια πράσινη σφαίρα. Ναι, ναι, αυτά τα γραφικά δεν υπήρχαν τότε, ακόμα και σε PC. Και δεν ξέρω αν συμφωνείς, αυτό το πράγμα σε PlayStation 1 δεν υπάρχει. Σε PlayStation 1, ναι, το PlayStation 1 λόγω που είχε και κυρίως μόνο τύπα, δηλαδή μέχρι τα επόμενες γενιές που δεν ασχολούνταν σε πολλά 3D games. Το ίδιο μπορείτε να πείτε και για το Nintendo 64, ότι δεν ήταν όλα 3D games, αλλά πιστεύω ότι η μεγαλύτερη ποσότητα του Nintendo 64 ήταν τέτοιο 3D games, σωστά. Έχει πολύ σαβούρα όμως, αλλά έχει τα βασικά δεν μπορώ να σκεφτώ και πολλά 2D. Μιλάμε τώρα πάνω σε μια σημαντική σκηνή κιόλας. Εδώ πέρα, ναι, εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά πέθανε το Great Deku Tree και τώρα λέμε ότι ο Link θα πρέπει να πάει να σώσει το Hyrule. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί το Deku Tree είναι το μόνο πράγμα που έχει ο Link μέχρι στιγμής. Δηλαδή στην ουσία έχει, βασικά δεν ξέρω πολύ αυτό, έχει χάσει τους πάντες, το μόνο που έχει είναι το Deku Tree, έτσι. Και το έχασε αυτό. Βασικά δεν νομίζω, από ό,τι είχα καταλάβει εγώ, δεν μπορεί κανένας να πάει να δει το Deku Tree, επειδή αυτός ο Maito δεν επιτρέπει κανένα, ναι. Αλλά δεν ξέρω, μπορεί να τους επισκεφτόντουσαν. Δηλαδή το manga από ό,τι έχω διαβάσει κιόλας, κάποιες φορές, γιατί ο Maito του ψηλό έκανε bullying στο manga, αν δεν κάνω λάθος, τον έβριζε τον Maito του Deku Tree και έδειχνε το link. Έσομα, βασικά παιδιά πρέπει να το κόψουμε για να έχουμε για να πούμε κάτι στο επόμενο, άμα τα πούμε όλα τώρα δεν κάνω κάτι, αυτό είναι το θέμα. Λέω να το κόψουμε και να τα πούμε στο επόμενο πάρτι. Όχι, σίγουρα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ωραία, παιδιά, το κόβουμε και όλα είναι και μεγάλο, ρε παιδιά. Δηλαδή, είτε μέσα στα σχόλια, όποιο το βλέπει, αν τα θέλετε πιο μεγάλα ή πιο μικρά τα επεισόδια. Δηλαδή, σα αρέσει τώρα που είναι 20 λεπτά, θα θέλετε να είναι 10 λεπτά, 12 λεπτά. Λοιπόν, παιδιά, γεια σας.